Λοιπόν, επιστρέψαμε τώρα και αλλάζουμε, αφήνουμε πίσω μας όλα τα δύσκολα και πάμε σε ευχάριστα. Λοιπόν, πάμε τώρα στις προοπτικές που διανοίγονται για την επιχειρηματικότητα από τα γενοφάσκια μας. Να μας βάλουν γυαλιά οι μαθητές. Μας έχουν βάλει ήδη, αλλά σκεφτείτε τώρα. Θα ξαναβάλουν. Έτσι, ναι. Κάτω από την συνεχή εποπτεία και καθοδήγηση πάνω απ' όλα και από την κινητροδότηση σωματείων, οργανώσεων και φορέων και υπό την αιγίδα ευρωπαϊκών και διεθνών οργανισμών μπορούν πολλά να γίνουν. Εμένα τώρα μου έρχεται στο μυαλό, θα μας λύσει την απορία καλή μας φίλη και συνάδελφος η Μαρία Γιαννέτου, όλα αυτά που λέμε εμείς οι μεγάλοι και στους συλλόγους γονέων και κηδεμόνων μας στα σχολεία, προβλήματα, ότι δεν λύνεται, δεν γίνεται. Στο τέλος τα παιδιά θα βρουν και επιχειρηματική λύση από εδώ και πέρα από ό,τι φαίνεται. Έτσι ακριβώς. Πάμε να συνομιλήσουμε με τη συνάδελφο και καλή φίλη μας, την Μαρία Γιαννέτου, η οποία εκτός όλων των άλλων είναι και η κυρία νεανική επιχειρηματικότητα. Αυτός είναι ο τίτλος της. Καλημέρα. Καλημέρα. Η εκπρόσωπος... Καλημέρα Χάρη, καλημέρα Έλσα. Η εκπρόσωπος του σωματείου... επιχειρηματικότητας νέων. Επιχειρηματικότητας νέων. Ξεκίνησε η σχολική χρονιά και μαζί με τη σχολική χρονιά που ξεκίνησε, ξεκίνησε και το νέο όραμα, οι νέες προοπτικές και τα νέα σχέδια για όλη τη χρονιά με τη συμμετοχή σχολείων από όλη τη χώρα. Ξεκίνησαν πολύ δυναμικά, Χάρη και Έλσα, οι εγγραφές στο Σωματείο Επιχειρηματικότητας Νέων Junior Achievement Greece. Έχουμε πολλά σχολεία ήδη που έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον και έχουν κάνει εγγραφές για να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα Μαθητική Εικονική Επιχείρηση, που είναι ένα πολύ σημαντικό πρόγραμμα κρίσιμης σημασίας για τα παιδιά και την Ελλάδα, καθώς δημιουργεί συνθήκες προόδου για τα παιδιά και ανάπτυξης για τη χώρα. Εμείς καθοδηγούμε τα παιδιά να στείλουν τη δική τους μαθητική επιχείρηση από πολύ νωρίς, από 15 χρονών μόλις. Το αναλαμβάνει το πρόγραμμα ένας καθηγητής από το κάθε σχολείο που υποβάλλει αίτηση και εμείς τους ορίζουμε και έναν εθελοντή που είναι στέλεχος μεγάλης επιχείρησης που υποστηρίζει το έργο του Σωματείου Επιχειρηματικότητας Νέων, που είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός. Καθηγητής, εθελοντής και όλη η κοινωνία συμπορεύονται. Τα παιδιά δημιουργούν καινοτόμες επιχειρήσεις, βγάζουν κέρδη και από αυτά τα κέρδη τα διαθέτουν σε φιλανθρωπικούς σκοπούς ή και τις ανάγκες του σχολείου, αλλά μέσα από όλο αυτό καταφέρνουν σε πολύ μικρή ηλικία να καταλάβουν τι εστί επιχειρηματικότητα και να πάρουν πολύ μεγάλη χαρά, γιατί μέσα από όλη αυτή τη δράση αναγνωρίζεται η αξία τους, το ταλέντο τους, και έτσι από όλη αυτή τη διαδικασία παίρνουν πολύ μεγάλη χαρά και ανοίγουν νέους δρόμους και προοπτική για το επαγγελματικό τους μέλλον. Μαρία, εμείς απλά να βλέπουμε εδώ και δάκρυα συγκινήσεις. Εντάξει, ο ενθουσιασμός είναι φοβερές εικόνες. Μπορείς να μας πεις μερικές έτσι από πολύ πετυχημένες ιστορίες και μετά και τα χρήματα που μάζεψαν, πώς τα αξιοποίησαν τα παιδιά? Και έχουμε και άλλα βέβαια να σε ρωτήσουμε για τη διαδικασία. Βεβαίως. Πρέπει να τονίσω ότι έχουμε εντοπίσει ιδιαίτερο ταλέντο στη Βόρεια Ελλάδα. Πέρυσι η νικήτρια ομάδα που την είδατε να πανηγυρίζει ήταν από το Αριστοτέλειο Κολέγιο Θεσσαλονίκης, η επιχείρηση Watch Out, που ήταν μια κοινωνική επιχείρηση που βοηθούσε τα άτομα με προβλήματα όρασης να προστατεύονται από εμπόδια στο ύψος της κεφαλής. Αλλά πέρα από εκεί είδαμε και το δεύτερο γέλ Σταυρούπολης, που με ένα απλό προϊόν έκανε τη διαφορά. Και αυτό θέλω να το τονίσω. Ότι δεν είναι απαραίτητο τα παιδιά που συμμετέχουν στο πρόγραμμα αυτό να σκεφτούν κάτι πάρα πολύ εξειδικευμένο, τεχνολογικό. Μπορεί να είναι κάτι ένα απλό προϊόν, το οποίο όμως όχι να είναι κάτι που λείπει από την αγορά και να έχει μεγάλη επιτυχία. Γιατί ας μην ξεχνάμε όλοι, το έχουμε πει και πολλές φορές και εδώ, ότι και σε πολλά δημόσια σχολεία λείπουν και οι αίθουσες φυσικής, χημίας για να μπορούν να εξελιχθούν. Και όμως τα παιδιά καταφέρουν και κάνουν εξαιρετική δουλειά. Και παρόλα αυτά, εκεί στριμωγμένες αίθουσες. Και μια που το ανέφερες, από ό,τι διαβάζω, και σχολεία από Δραπετσόνα, από Κερατσίνη, από Ασπρόπυργο. Όχι μονάχα συμμετείχαν, αλλά είχαν και πολύ άριστες επιδόσεις. Στη πολύ καλές άριστες επιδόσεις. Τι έγινε επιδόσεις. Να μάθουμε λίγο τι έκαναν εδώ οι δικοί μας μαθητές. Το γέλ Σταυρούπολης βεβαίως έφτιαξε κάτι απλό, το οποίο όμως είχε τεράστια επιτυχία. Τι ήτανε? Το πουγκάκι λέγεται η επιχείρηση και ήτανε σακουλάκια, πολύ όμορφα φτιαγμένα, για το αντίδωρο της εκκλησίας. μετά την εκκλησία να μπαίνει το αντίδωρο, να μην δίνεται έτσι στους πιστούς, αλλά να μπαίνει σε ένα όμορφο σακουλάκι που γράφει απάνω αντίδωρο. Λοιπόν, αυτό το απλό προϊόν. Ναι, ναι, ναι. Έτσι. Είχε πολύ μεγάλη επιτυχία. Τα παιδιά ξεχύθηκαν στις εκκλησίες, ενθουσίασε το προϊόν, πήγε πολύ καλά στις πωλήσεις, διακρίθηκε στις 10 καλύτερες μαθητικές επιχειρήσεις της Ελλάδας και κατέκτησε την 5η θέση
Ήταν πραγματικά μια ταλαντούχα ομάδα και η κυρία Σταυρουλάκη η καθηγήτρια καταπληκτική. Γιατί μας λες την πέμπτη θέση κατέκτησαν, οπότε πήγε καλά όντως. Βέβαια, συμμετείχαν 120 σχολεία από όλη την Ελλάδα. Η πέμπτη θέση ήταν φοβερή επιτυχία. Και είδαμε ότι τα παιδιά αυτά της ομάδας είχαν εξαιρετικό ταλέντο και κέρδισαν μέσα από την πέμπτη θέση και υποτροφία στο Σχολείο Επιχειρηματικότητας του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Οπότε και κέρδισαν πάρα πολλά και από αυτό εξέλιξαν τις γνώσεις όλες που πήραν μέσα από το πρόγραμμα. Λοιπόν, μαθητές επίσης, ναι. Από, να το πούμε γιατί έχει σημασία, γιατί όταν μιλάμε για δραπετσόνα, κερατσίνη, ασπρόπυργο, αυτά είναι νέα σχολεία που για πρώτη φορά... Μας έρχονται στο μυαλό εικόνες μιας υποβαθμισμένης περιοχής της Αττικής, που όμως καταφέρει να σταθεί στα πόδια της με θάρρος, με γενναιότητα, με μεράκι, από τα νέα παιδιά, από τους νέους ανθρώπους, που είναι, είναι και το μέλλον. Είναι χαρακτηριστικό ότι αυτά τα σχολεία είναι η πρώτη φορά φέτος που... έκαναν αίτηση για να συμμετάσχουν. Θα κάνουν το ξεκίνημά τους φέτος στα σχολεία αυτά και μας έχει συγκινήσει ιδιαίτερα αυτό, γιατί και μάλιστα μας είπαν οι καθηγητές ότι τα ίδια τα παιδιά ζήτησαν να γίνει το πρόγραμμα, έμαθαν για το πρόγραμμα. Σας ευχαριστούμε πολύ που μας δίνετε και αυτή τη δυνατότητα να το επικοινωνήσουμε στον κόσμο, στα εκατομμύρια των τηλεθεατών που σας παρακολουθούν. Έχει πολύ μεγάλη σημασία αυτό, να φτάσει η πληροφορία σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Είναι μια σπουδαία ευκαιρία που δεν πρέπει να χάσει κανένα παιδί στην Ελλάδα. Κανένα σχολείο. Να εκδοθεί η δυνατότητα, κανένα σχολείο, κανένας μαθητής, καμία μαθήτρια. Είναι όλα τα παιδιά ταλαντούχα, έχουν πολύ μεγάλες δυνατότητες, αρκεί να τους δοθεί το κίνητρο. Εμείς αυτό κάνουμε. Μέσα από αυτή τη διαδικασία. Και τώρα που είπες το κίνητρο, επειδή είπες ότι υπάρχει ένας εθελοντής από τις εταιρείες, γιατί τώρα να τα πούμε και λίγο τα πράγματα, να μιλήσω και λίγο έτσι πιο ξεκάθαρα, τέλος πάντων. Ακούμε για ανάπτυξη, για επιχειρηματικότητα. Είναι ένα θέμα στο οποίο βασίστηκε φυσικά και ο Πρωθυπουργός στην ομιλία του στη ΔΕΤ και όλη η πολιτική αρχηγή. Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Το θέμα είναι όμως, εσύ είπες τώρα κάτι πολύ ωραίο, έτσι, ότι και από τις εταιρείες υπάρχει ενδιαφέρον και υπάρχει ένας εθελοντής. Γιατί όλα αυτά μαγικά δεν θα γίνουν. Στην πράξη, πώς γίνονται δηλαδή? Έλσα, σας ευχαριστώ πολύ για την ερώτηση αυτή, για την επισήμανση, γιατί θέλω να τονίσω ότι θεωρούμε ότι ο ιδιωτικός τομέας είναι αυτός που θα βγάλει την Ελλάδα από την κρίση. Οι μεγάλες εταιρείες υποστηρίζουν δράσεις όπως τη δική μας, γιατί η αλλαγή, αυτή που επιθυμούμε όλοι, θα έρθει από κάτω προς τα πάνω. Θα έρθει από τα παιδιά και το δείχνουν αυτό. Όσο τα παιδιά τους δίνουμε τα κίνητρα, τα υποστηρίζουμε και τους δίνουμε όλο αυτό το σπόρο της επιχειρηματικότητας και τα οθούμε στη δημιουργία, βγάζουμε αυτή την οτροπία που είχε μέχρι τώρα για μια θέση στο δημόσιο. Τα βάζουμε τα παιδιά στην παραγωγή, στη λογική της παραγωγής. Και αυτό είναι που θα φέρει την ανάπτυξη στη χώρα. Σημαντικό... Αυτό το καταλαβαίνει ο ιδιωτικός τομέας, υποστηρίζει με χρηματοδότηση και με εθελοντές το έργο μας, έτσι ώστε η αλλαγή, αυτό που επιθυμούμε όλοι, η Ελλάδα που αξίζουμε, να έρθει από τα παιδιά. Να τη φέρουν τα παιδιά. Και το σημαντικό δεν είναι μόνο ο σπόρος, όπως είπες, της επιχειρηματικότητας που αποκτάται από νεαρή ηλικία. Είναι και το γεγονός ότι παράλληλα με την υλοποίηση αυτών των προγραμμάτων, τα παιδιά αποκτούν και δεξιότητες. Πολύ σημαντικές. Αποκτούν δεξιότητες, αποκτούν αυτοπεποίθηση, πρακτικές, αποκτούν αυτοπεποίθηση και αυτοεκτίμηση. Είναι πάρα πολλά αυτά που τα αποκτηθέντα. Και η ομαδική εργασία. Πρέπει να πω ότι όλα τα παιδιά που τα ρωτάμε στο τέλος του προγράμματος τι αποκόμισαν περισσότερο, τα παιδιά αυτό που τονίζουν είναι ότι έμαθαν να δουλεύουν ομαδικά, το οποίο είναι μια πολύ σημαντική δεξιότητα για το μέλλον τους αργότερα. Κάτι που λείπει ως πρακτική στα σχολεία. Είτε υπάλληλοι. Κάτι που λείπει ως πρακτική στα σχολεία. Πάρα πολύ. Εμείς μάθαμε, η γενιά μας έμαθε να δουλεύει μόνη της. Και να παπαγαλίζει. Πάντως ακούμε πολλά και για τους νέους, να μην φεύγουν, αφού φεύγουν στο εξωτερικό για σπουδές, να επιστρέφουν. Όλα, υπάρχει και αυτή η κίνηση τώρα που γίνεται και προσπάθεια να επιστρέψουν και πίσω με αρχικές συνεργασίες κάποιοι νέοι επιστήμονες. Αλλά αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα, το δικό σας πρόγραμμα, τέλος πάντων, όλο αυτό το επιχειρηματικό πρόγραμμα και η προσπάθεια και που γίνεται. Σε αυτό το κομμάτι θα ήθελα να τονίσω, πραγματικά μου έχει κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση που έρχομαι σε επαφή με τα παιδιά συνεχώς. Ότι τα παιδιά αυτά που συμμετέχουν είναι τόσο ενθουσιασμένα, τους αρέσει τόσο πολύ η συμμετοχή τους στο πρόγραμμα, που πραγματικά θεωρούν ότι αυτό θα φέρει την αλλαγή και στη δική τους ζωή και στην Ελλάδα και θέλουν να μείνουν Ωραία. Εδώ. Μου κάνει εντύπωση. Θέλουν να μείνουν εδώ και να παλέψουν, να φτιάξουν μια καλύτερη Ελλάδα.
Συνοψίζοντας, να δώσουμε έτσι σύντομα μερικές διευκρινήσεις για να μην υπάρξουν παρανοήσεις. Mm-hmm. Δεν υπάρχει οικονομική συμμετοχή, έτσι δεν είναι. Υπάρχει καθόλου. Να το τονίσουμε αυτό. Είναι δωρεάν για τα σχολεία. Δεν υπάρχει οικονομική συμμετοχή ούτε από τους μαθητές, ούτε από τα σχολεία. Έτσι. Ένα το κρατούμενο. Πού μπορούν να σας βρουν? Βεβαίως. Και τι ηλικίες μπορούν και δημοτικά σχολεία, γιατί και τα μικρά παιδάκια από ιδέες. Μπορούν να φτιάξουν μονάδες. Χαίρομαι για την επισήμαση. Πραγματικά έχουμε προγράμματα οικονομικών και βασικών αρχών επιχειρηματικότητας που ξεκινάνε από τις τελευταίες τάξεις του Δημοτικού. Ωραία. Βεβαίως, από 5η και 6η Δημοτικού. Έχουμε και άλλα προγράμματα γυμνασίου, λυκείου και πανεπιστημίου. Και στο πανεπιστημίο δραστηριοποιούμαστε με προγράμματα επιχειρηματικότητας και καινοτομίας. Το πρόγραμμα που αναφερθήκαμε περισσότερο είναι η εικονική επιχείρηση, που είναι για παιδιά 15 έως 17 ετών, από 3η Γυμνασίου, 1η Δευτέρα Λυκείου. Και είναι πολύ απλή η συμμετοχή στο πρόγραμμα. Όπως είπατε, δεν έχει κανένα κόστος για τα σχολεία και για τα παιδιά. Υποβάλλουν αίτηση στο Σωματείο Επιχειρηματικότητας Νέων ηλεκτρονικά μέσα από την ιστοσελίδα μας, που είναι www.senja.gr, senja.gr. Μπαίνουν στην ιστοσελίδα μας, μαθαίνουν και περισσότερες πληροφορίες για μας και υποβάλλουν μια ηλεκτρονική αίτηση και μετά ερχόμαστε εμείς σε επαφή με τα σχολεία που κάνουν την αίτηση και τους καθοδηγούμε για όλη τη συνέχεια. Ωραία. Και όταν θα έρθεις στη Θεσσαλονίκη, θα έρθεις να μας δεις, να μας τα πεις μαζί με μαθητές και να πάρουμε και εμείς ιδέες. Θα χαρώ ιδιαίτερα. Και σας ευχαριστώ πολύ. Και η Eurovision, έτσι, της νεανικής επιχειρηματικότητας, όπως μας είπες, στις Βρυξέλλες, ναι, που συμμετέχουν όλα τα ευρωπαϊκά σχολεία και διαγωνίζονται. Έτσι. Γίνεται λοιπόν διαγωνισμός στην Ελλάδα και μετά στην Ευρώπη για την καλύτερη μαθητική επιχείρηση. Ωραία. Σε ευχαριστούμε πολύ. Θα τα ξαναπούμε. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή επιτυχία. Καλή στη νέα χρονιά που ξεκινά και για εσάς με πολλές προκλήσεις. Ας λάμψει το μαθητικό ταλέντο περισσότερο από ποτέ φέτος. Ωραία, ωραία. Και μακάρι να συμμετέχουν και όλα τα σχολεία μας. Ωραία. Μακάρι, το ευχόμαστε. Θα πάμε τώρα στα Γιάννενα.